Ακόμα ένα όνομα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ κάνει τον γύρο των site και των εφημερίδων. Πρόκειται μετά το ναυάγιο του Γιαννίκη και στην αναμονή για τον Σάντος. Ένας στόχος είναι ο Αμπελάρδο. Ο Αμπελάρδο Φερνάντες με ηλικία στα 52 έτη, ο Ισπανός που έχει θητεύσει σε Χιχόν, Κάντας, του Ίγια, Αλαβές, Εσπανιόλ και πάλι Αλαβές. Ωστόσο, στο στρατόπεδο της ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν και για πολύ τον Πορτογάλο τεχνικό, τον Φερνάντο Σάντος. Θέλουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πάρα πολλά site, το όνομα του Ισπανού Αμπελάρδο Φερνάντες είναι το τελευταίο που πήγε στη λίστα της Ένωσης. Να πούμε ότι ο πρώην τεχνικός της Αλαβές και της Εσπανιόλ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τους ανθρώπους ΑΕΚ, χωρίς ωστόσο να φτάνουν σε συμφωνία με την πλευρά του Ισπανού τεχνικού. Αναφορικά τώρα για τον αγώνα των play-off με τον Παναθηναϊκό. Σημαντικές είναι οι επιστροφές που θα έχει ο Σωκράτης Φρυδόπουλος. Θα δει τον Σέρχιο Αραούχο, τον Λιβάη Γκαρσία να μπαίνουν κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων, όσο και τον Στάνκοβιτς, ο οποίος αναμένεται και να ξεκινήσει κοντά στον Παναθηναϊκό και να παίξει στην ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό. Τόσο ο Νταμιάν Λεταλέκο όσο και ο Λάζαρος Ρότα ξεμπέρδεψαν με τις κάρτες αφού τελείωσαν με τις ποινές τους, ενώ ο Βράνιες και ο Σιμάνσκι θα μείνουν για μία αγωνιστική εκτός. Να πάμε και στον Σακχόφ, μοναδική στιγμή για τον Ουκρανό μέσο της Ένωσης, ο οποίος συνάντησε για πρώτη φορά τη γυναίκα του και το μωράκι τους, τους οποίους έφερε στην Αθήνα από την εμπόλεμη Ουκρανία. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι τη στιγμή που συναντήθηκε με τη σύζυγό του, είχε πάρει ειδική άδεια από την ΑΕΚ και το νεογέννητο μωρό του το είδε για πρώτη φορά στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας.